Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδιά και ο δάσκαλος δίπλα σας για να ταξιδέψουμε παιδιά μαζί. Ολοκληρώνουμε το κεφάλαιό μας πάνω στον πολλαπλασιασμό φυσικού αριθμού με κλάσμα ή κλάσματος με κλάσμα με τη διερεύνηση επέκταση από το τετράδιο εργασιών, η οποία παιδιά λέει. Τα παιδιά λέει ενός σχολείου επισκέφτηκαν στην Αθήνα χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Τα 3/4 των παιδιών επισκέφτηκαν την Ακρόπολη. Βλέπουμε εδώ τα παιδάκια που βλέπουν και απολαμβάνουν παιδιά τις Καριάτιδες. Τα 3/4 των παιδιών λοιπόν επισκέφτηκαν την Ακρόπολη. Από τα υπόλοιπα παιδιά, τα 2/3 επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και 16 παιδιά επισκέφτηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Οπότε παιδιά μας έχει δώσει μια εικόνα πόσα παιδιά ή τι μέρος των παιδιών επισκέφτηκαν την Ακρόπολη, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο. Αλφα ερώτημα μας ζητάει να υπολογίσουμε πόσα παιδιά επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο. Πόσα παιδιά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε παιδιά. Πόσα παιδιά λέει επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η άσκηση παιδιά λέει το εξής. Ότι έχουμε κάποια παιδάκια, τα 3/4 επισκέφτηκαν την Ακρόπολη και μετά λέει από τα υπόλοιπα παιδιά, από τα υπόλοιπα, δηλαδή από αυτά που δεν επισκέφτηκαν την Ακρόπολη, αυτά είναι τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα υπόλοιπα παιδιά, τα 2/3 επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και 16 επισκέφτηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Να καταλάβουμε παιδιά τι λέει αυτή η πρόταση. Τα 2/3 επισκέφτηκαν το μουσείο. Τα 2/3. Εάν τι μέρος των παιδιών επισκέφτηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Δεν είναι το υπόλοιπο 1/3. 2/3. Τι σημαίνει? Ότι αν το συνολάκι των παιδιών το χωρίσουμε σε 3 ίσα μέρη, 1-2-3, την ακέραια μονάδα που λέμε, τα 2/3, τα 2/3 επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο. Άρα το υπόλοιπο κομματάκι, το υπόλοιπο ένα κομματάκι, το 1/3, δεν επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Ωραία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν παιδιά, αυτά λιγάκι να τα γράψουμε παιδιά, γιατί λίγο παιδιά καθοδηγεί τη σκέψη μας. Άρα, αλφα ερώτημα, το Βυζαντινό Μουσείο, έτσι, σκέφτηκαν πόσο, αν από τα 3/3 βγάλουμε τα τρίτα δάσκαλα, εδώ θέλει 3, ναι παιδιά, λοιπόν, είχε ο δάσκαλος στο μυαλό του στο επόμενο, στα 2/3, λοιπόν, 3/3 βγάζουμε τα 2/3, τα κλάσματα είναι ομόνυμα, άρα αφαιρούμε τους αριθμητές, οπότε έχουμε το 1/3 των παιδιών. Το 1/3 των παιδιών. Όταν λέει παιδιά των παιδιών, δηλαδή το 1/3 από τα παιδιά που δεν επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, έτσι. Το 1/3 των παιδιών που δεν επισκέφθηκαν, έτσι, την Ακρόπολη, έτσι. Αυτό λοιπόν το 1/3 τι επισκέφθηκε το Βυζαντινό Μουσείο. Ενώ το Αρχαιολογικό Μουσείο, παιδιά, τι λέει, το Αρχαιολογικό Μουσείο λέει το επισκέφθηκαν τα 2/3 των παιδιών. Τα 2/3 των παιδιών, έτσι. Παρατηρήστε λοιπόν, παιδιά, τι. Το Αρχαιολογικό Μουσείο το επισκέφθηκαν τα 2/3 των παιδιών. Ενώ το Βυζαντινό Μουσείο το επισκέφθηκαν το 1/3 των παιδιών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο το επισκέφθηκαν διπλάσια παιδιά. Εδώ είναι 2/3 που τα 2/3 παιδιά είναι τι, 2 φορές το 1/3. Δηλαδή το Αρχαιολογικό Μουσείο, παιδιά, όπως φαίνεται, το επισκέφθηκαν διπλάσια παιδιά από ό,τι εκείνα που επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Αυτή, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Τη γράφουμε, παιδιά, ότι εδώ είναι τα διπλάσια, δηλαδή 2 φορές το 1/3, είναι τα διπλάσια από τα παιδιά που επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Το γράφουμε. Άρα, παιδιά, αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Ότι αφού η άσκηση μας λέει ότι το Βυζαντινό Μουσείο το επισκέφτηκαν 16 παιδάκια, άρα το Αρχαιολογικό Μουσείο που είπαμε ότι το επισκέφτηκαν διπλάσια παιδιά,
Άρα πόσα παιδιά το επισκέφθηκαν? Τα διπλάσια. Δηλαδή 16, αλλά 16. Σαν να λέμε δύο φορές το 16. Ε, τα διπλάσια. Δύο φορές το 16, δηλαδή 16 επί 2 μας κάνει πόσο? 2 επί 6, 12. Ε, ροπέδια της παιδιά. 2 επί 6, 12. Ή 6 επί 2, 12 της παιδιά. Ροπέδια. Λοιπόν, γράφουμε το 2, κρατάμε το 1, 1, 2, 2 και 1, 3. Άρα παιδιά, το αρχαιολογικό μουσείο παιδιά το επισκέφθηκα. Πόσα παιδιά να τα γράψουμε εδώ πέρα? 32 παιδιά. Εντάξει, το αρχαιολογικό μουσείο. Άρα παιδιά, απαντήσαμε στο πρώτο ερώτημα. Πόσα παιδιά επισκέφθηκαν το αρχαιολογικό μουσείο? 32 παιδιά. Να το. Τόσο όμορφα και τόσο απλά. Β' ερώτημα. Πόσα ήταν, λέει, τα παιδιά του σχολείου, όλα τα παιδιά του σχολείου συνολικά. Πόσα ήταν τα παιδιά του σχολείου συνολικά? Λοιπόν, παιδιά, ας καθαρίσουμε λιγάκι τον πίνακά μας, να απαντήσουμε λίγο στο β' ερώτημα. Πόσα ήταν τα παιδιά του σχολείου? Λοιπόν, τα παιδιά του σχολείου, παιδιά, πρώτα απ' όλα τι ήταν? Είναι τα παιδιά που επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, συν τα παιδιά που επισκέφθηκαν το αρχαιολογικό μουσείο, συν τα παιδιά που επισκέφθηκαν το Βυζαντινό μουσείο. Για να υπολογίσουμε λοιπόν παιδιά όλα τα παιδιά που έχει το σχολείο, δεν πρέπει να βρούμε τι πρώτα απ' όλα? Πόσα παιδιά επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, πόσα παιδιά επισκέφθηκαν το αρχαιολογικό μουσείο, όσα παιδιά επισκέφθηκαν το Βυζαντινό μουσείο. Άμα προσθέσουμε παιδιά όλα αυτά τα παιδιά μεταξύ τους, θα βρούμε και πόσα ήταν τα παιδιά όλου του σχολείου. Κάποια από αυτά τα ξέρουμε παιδιά, τα ξέρουμε. Πόσα παιδιά επισκέφθηκαν το αρχαιολογικό μουσείο? Πόσα? 32, να το γράψουμε εδώ πάνω. Εδώ από κάτω, 32 παιδιά. Πόσα παιδιά επισκέφθηκαν το Βυζαντινό μουσείο? Το λέει 16, αν βρούμε παιδιά και πόσα παιδιά επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, θα έχουμε απαντήσει στο ερώτημα πόσα ήταν όλα τα παιδιά του σχολείου. Πόσα παιδιά επισκέφθηκαν, λέει, την Ακρόπολη? Την Ακρόπολη, λέει, επισκέφθηκαν τα 3 τέταρτα των παιδιών του σχολείου. Τα 3 τέταρτα των παιδιών του σχολείου επισκέφθηκαν, λέει, την Ακρόπολη. Μάλιστα. Τα 3 τέταρτα. Δηλαδή, αν εδώ είναι η τάξη, η μία τάξη, η ακέραια μονάδα, την τάξη τη χωρίσαμε σε 4 κομμάτια, σε 4, έτσι. Τα 3 από αυτά τα 4 κομμάτια είναι τα 3 τέταρτα. Δηλαδή, εδώ είναι τα παιδιά, το σύνολο των παιδιών που επισκέφθηκαν την Ακρόπολη. Ερώτηση. Το άλλο κομματάκι, το άλλο 1 τέταρτο των παιδιών, τι απέγινε? Παιδιά, το άλλο 1 τέταρτο των παιδιών τι απέγινε? Το άλλο 1 τέταρτο των παιδιών δεν επισκέφθηκε την Ακρόπολη. Επισκέφθηκαν άλλα πράγματα. Το Αγιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνουμε. Το 1 τέταρτο των παιδιών εδώ, τα υπόλοιπα δηλαδή, είναι τα παιδιά που επισκέφθηκαν άλλους χώρους. Αρχαιολογικό Μουσείο και Βυζαντινό Μουσείο. Δηλαδή, για να δούμε. Το ποιο? 4 τέταρτα, βγάζω 3 τέταρτα, δηλαδή το υπόλοιπο 1 τέταρτο των παιδιών είναι τα παιδιά που επισκέφθηκαν άλλους χώρους. Δηλαδή πόσα παιδιά? 32 παιδιά που επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και άλλα 16 παιδιά που επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Είναι λοιπόν πόσα? 32 και 16, πόσα? 6 και 2, 8, 3 και 1, 4. 48 παιδιά, Το 1 τέταρτο των παιδιών που επισκέφθηκαν άλλους χώρους, έτσι, είναι πόσα, Βαγγέλη? 48 παιδιά. Παιδιά, εμείς δεν θέλουμε το 1 τέταρτο, παιδιά. Δεν θέλουμε να δούμε πόσα παιδάκια είναι το 1 τέταρτο. Εμείς θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσα ήταν όλα τα παιδιά του σχολείου. Δηλαδή, πόσα ήταν τα 4 τέταρτα. Αυτό δεν είναι το όλον. Το όλον δεν είναι, παιδιά, τα 4 τέταρτα, τα 4 κομμάτια που απαρτίζουν όλη την ακέραια μονάδα, όλο το σχολείο. Την τάξη, το σχολείο, τον οργανισμό, όπως θέλετε πείτε το. 4 τέταρτα, πώς θα το δούμε, παιδιά, αυτό το 4 τέταρτα? Λοιπόν, όταν λέμε τα 4 τέταρτα, τι σημαίνει? 1 τέταρτο και άλλο 1 τέταρτο και άλλο 1 τέταρτο και άλλο 1 τέταρτο. Εμείς, παιδιά, τι γνωρίζουμε? Ότι το κάθε
το κάθε 1/4 πόσα παιδάκια αντιπροσωπεύει. Το κάθε 1/4 που έχουμε γράψει και εδώ δεν αντιπροσωπεύει 48 παιδάκια. Άρα όταν λέμε, παιδιά, για 1/4 και 1/4 και 1/4 και 1/4, δηλαδή ουσιαστικά, παιδιά, είναι σαν να λέμε τι Βαγγέλη, πες το να τα ακούσουν όλα τα παιδιά, είναι σαν να λέμε 4 φορές το 1/4. Δηλαδή πόσα παιδάκια είναι, πόσα παιδάκια, 4 φορές τι, όσο είναι το 1/4, είπαμε ότι 48 παιδιά, 4 φορές το 48. Αν κάνουμε, παιδιά, το πολλαπλασιασμό, θα δούμε πόσα είναι όλα τα παιδιά του σχολείου. Λοιπόν, 48 επί 4 μας κάνει πόσο? 4 επί 8 από την πρωτοπαίδεια μας κάνει πόσο? 4 επί 8 ή αλλιώς 8 επί 4 και στις δύο περιπτώσεις, παιδιά, μας κάνει πόσο? 32. Άρα γράφουμε εδώ το 2 και κρατάμε το 3. 4 επί 4 από την πρωτοπαίδεια μας κάνει, παιδιά, το πολύ αγαπημένο μας 16. Άρα 4 επί 4, 16 και άλλα 3 τα κρατούμε, 19. Α, το βρήκαμε, δάσκαλε. Άρα, πόσα είναι όλα τα παιδιά του σχολείου? Είναι, παιδιά, αυτή εδώ η πραξούλα ίσο μας έδωσε 192, είναι όλα τα παιδιά. Το βλέπουμε, 192, παιδιά, είναι όλα τα παιδιά του σχολείου. Τα 4 τέταρτα, λοιπόν, των παιδιών, δηλαδή όλα τα παιδιά του σχολείου, είναι συνολικά, να γράψουμε εδώ πέρα, είναι 192 παιδιά. Σωστό. 192. Έτσι λοιπόν τώρα, παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να μην βρήκαμε πόσα παιδάκια επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, να βρήκαμε δηλαδή πόσα ήταν όλα τα παιδιά του σχολείου πολύ πιο γρήγορα. Αλλά αν ήθελε κάποιο παιδί να απαντήσει και στο ερώτημα, για να καθαρίσουμε λίγο εδώ τον πίνακά μας. Αν ήθελε τώρα πλέον κάποιο παιδί να απαντήσει και στο ερώτημα, δάσκαλε, πόσα παιδάκια επισκέφθηκαν την Ακρόπολη? Την Ακρόπολη, παιδιά, πόσα την επισκέφθηκαν? Αν από τα 192 που είναι όλα τα παιδιά αφαιρέσεις τα πόσα, πόσα επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο? 32 και άλλα 16, δηλαδή 48. Αν από τα 192 βγάλεις τα 48, αυτά που θα απομείνουν θα είναι αυτά που επισκέφθηκαν την Ακρόπολη. 8 από 2 δεν γίνεται, λέμε 8 από 12 που κάνει 4. 4 και 1 το κρατούμε, 5 από 9. 5 από 9, 9 βγάζω 5 μας κάνει 4. Και 0 από 1, 1. Τα βρίσκαμε τότε ότι 144 είναι τα παιδάκια που επισκέφθηκαν την Ακρόπολη. Παιδιά, δεν το ζητάει, απλώς το κάνουμε εάν το ζητούσε, τι θα κάναμε. Δεν το ζητάει όμως, οπότε, παιδιά, το σβήνουμε. Και πηγαίνουμε και στο γάμα και τελευταίο ερώτημα που λέει να γράψεις, λέει, με κλάσμα το μέρος των παιδιών του σχολείου που επισκέφθηκε το Βυζαντινό Μουσείο. Ποιο είναι αυτό το κλάσμα, παιδιά? Παρανομαστής θα είναι όλα τα παιδάκια που είναι 192. Αριθμητής θα είναι πόσα παιδάκια επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο? 16. Να το λέει και εδώ πέρα. Άρα θα είναι τα 16 προς 192. Αυτό είναι, παιδιά, το κλάσμα, το μέρος, λέει, των παιδιών του σχολείου που επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Και αν θέλουμε, παιδιά, να απλοποιήσουμε κιόλας, μπορούμε να απλοποιήσουμε. Πώς να απλοποιήσουμε, παιδιά? Μπορούμε να διαιρέσουμε πάνω και κάτω με τι? Κοιτάξτε, επειδή και τα δύο είναι ζυγοί αριθμοί, σίγουρα διαιρούνται με το 2. Και μας κάνει τι? 16 δια 2 μας κάνει 8. Και να καθαρίσουμε λιγάκι εδώ, παιδιά, το πινακάκο μας εδώ πέρα. Και τι έχουμε εδώ? 192 δια 2. Για να δούμε πόσο κάνει. Δια 2, Το 2 στο 1 δεν χωράει. Λέμε το 2 στο 19 χωράει 9 φορές. 2, 9, 18 από 19, 1. Κάτω και το 2. Το 2 στο 12, 6 φορές. 2, 6, 12 από 12, 0. Άρα είναι πόσο? 96. Απλοποιείται κι άλλο. Απλοποιείται κι άλλο, παιδιά. Το 8 και το 96 είναι ζυγοί αριθμοί, οπότε μπορούμε να ξαναδιαρρέσουμε, παιδιά, με το 2, έτσι. Και να έχουμε 8 δια 2, 4. Και το άλλο που είναι 96 δια 2 μας κάνει πόσο? Το 2 στο 9, 4 φορές. 2, 4, 8 από 9, 1. Το 2 στο 1 δεν χωράει, τονίζουμε και το 6. Και λέμε το 2 στο 16 που χωράει 8 φορές, όπως ακριβώς, παιδιά, λέει και εδώ πέρα η πρωτοπαίδεια, έτσι. 8 επί 2, 16. Ή αν θέλεις, 2 επί 8, 16. Εντάξει, παιδάκια. 2, 8, 16. Από 16, πόσο κάνει? 0. Άρα μας κάνει πόσο? 48. 48.
Λοιπόν, με τι να διαιρέσουμε τώρα. Το 4 και το 48, παιδιά, επειδή είναι σγή, μπορούμε να διαιρεθούμε το 2, ε, και να πάρουμε 4 δια 2, 2 και 48 δια 2, πόσο κάνει, είναι και εύκολο. Το 2 στο 4 χωράει 2 φορές. 2, 2, 4 από 4, 0, κάτω και το 8. Το 2 στο 8 χωράει 4 φορές, άρα 2, 4, 8 από 8, πάλι 0. Άρα πόσο κάνει, 24. Ε, απλοποιείται κι άλλο. Απλοποιείται, παιδιά, λίγο ακόμα. Να το γράψουμε εδώ. Έχουμε το 2, 24. Ε, παιδιά, και το 2 και το 24. Για να δούμε. Υπάρχουν εδώ στην προπαίδεια. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα, σε κάποια. Δεν υπάρχουν δηλαδή και οι δύο αριθμοί στην ίδια προπαίδεια. Αλλά είναι ζυγή. Και το 2 και το 24 είναι ζυγή. Άρτη. Άρα σίγουρα διαιρούνται με το 2. 2 δια 2 μας κάνει 1. Για να κάνουμε, παιδιά, και την από κάτω διαίρεση. 24 δια 2 μας κάνει το 2 στο 2 μία φορά. 1, 2, 2 από 2, 0. Κάτω και το 4. Το 2 στο 4 χωράει 2 φορές. 2, 2, 4 από 4, 0. Πόσο είναι? 12. 1 δωδέκατο, λοιπόν, παιδιά, και είναι η τελική μορφή. Δεν απλοποιείται άλλο. Ε, το 1 είναι μονός, το 12 είναι ζυγός, παιδιά. Δεν απλοποιείται άλλο. Καταλήξαμε αυτό που λέμε σε ένα κλάσμα που είναι ανάγωγο. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, το μέρος των παιδιών του σχολείου που επισκέφθηκε το Βυζαντινό Μουσείο είναι το 16 προς 192 ή πολύ πιο απλά το 1 δωδέκατο. Παιδιά, κοιτάξτε, πιο γρήγορα θα μπορούσαμε να το κάνουμε και ως εξής. Αντί να διαιρούμε δια 2, ξανά δια 2, ξανά δια 2, ξανά δια 2, θα μπορούσαμε, παιδιά, αυτομάτως, ξέρετε, να κάνουμε το 16 προς 192, αντί να κάνουμε τόσες αλλεπάλλες διαιρέσεις με το 2, 2, 2, 2, ουσιαστικά, παιδιά, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια και καλή με το 16. Για 16, γιατί όλα αυτά τα δύο, γιατί είναι 2 επί 2, 4 επί 2, 8 επί 2, 16. Θα μπορούσαμε μια και καλή να διαιρέσουμε το 16. 16 δια 16 μας κάνει. Ε, το 16 τον εαυτό του χωράει μία φορά. Ε. Μία 16, 16 από 16, 0. 1. Και άμα κάνουμε για τη διαίρεση 192 δια 16, πόσο μας κάνει? Το 16 το 19 χωράει μία φορά. Μία 16, 16 από 19, 6 από 9, 3, 1 από 1, 0. Κάτω και το 2. Ε, το 16 το 32, παιδιά, χωράει 2 φορές. 2, 6, 12. Γράφουμε 2, κρατάμε 1. Μία 2, 2 και 1 το κρατούμε 3. 32 από 32 μας κάνει 2 από 2, 0, 3 από 3, 0. Να το, υπόλοιπο 0. Να το 12. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, για μια και καλή διαιρώντας με το 16 απευθείας, να έχουμε καταλήξει πιο γρήγορα ότι το μέρος των παιδιών του σχολείου που επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο είναι τελικά το 1 δωδέκατο. Και έτσι, παιδιά, και αλλιώς είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα, το 1 δωδέκατο, παιδιά, των παιδιών είναι η απάντησή μας. Το 1 δωδέκατο των παιδιών είναι το μέρος των παιδιών του σχολείου που επισκέφθηκε το Βυζαντινό Μουσείο. Απολαυστική ασκησούλα, παιδιά, και η συγκεκριμένη διερεύνηση επέκταση για να κλείσει γλυκά και όμορφα το κεφάλαιό μας πάνω στον πολλαπλασιασμό φυσικού αριθμού με κλάσμα ή γινωμένου κλάσματος με κλάσμα. Η δάσκαλή σου είναι πάντα δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι και περιμένουμε, παιδιά, τις απορίες σας εδώ στο κέντρο online μελέτης Arnos.gr με τη δική σου εκπαιδευτική οικογένεια, τον δικό σου δασκάλο, για να φτάσουμε μαζί, παιδιά, στο φως της γνώσης. Ο γνώσης που δεν γνωρίζει όρια. Καλή συνέχεια και να είστε καλά όλα τα παιδάκια, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά όλους σας.